ηχθειοκαλλιέργειες στην περιοχή σας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αντιδράτε και για ποιο λόγο πλέον είστε αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποίησεις, όπως είπε νωρίτερα και ο Προκόπης? Είμαστε αντίθετοι στην ηχθειοκαλλιέργεια στο Καπαρέλι, γιατί έχουμε μία κακή εμπειρία από την υπάρχουσα ήδη ηχθειοκαλλιέργεια που λειτουργεί επί 20 και πλέον χρόνια στην περιοχή της Κασιόπης στο Βαθύ. Με μόλυνση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γιαλισκάρη και στην ευρύτερη ακόμη περιοχή, και επιπλέον είμαστε αντίθετοι στο Καπαρέλι συγκεκριμένα για τους κάτωθεν λόγους. Πρώτον, σαν σύλλογος αλλίων, διότι συρρυκνώνεται το εισόδημα των επαγγελματιών αλλίων, οι οποίοι αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή μεταξύ της νήσου Καπαρέλι και της νήσου Ψήλου, διότι οι απαγορεύσεις που υπάρχουν στο στενό δεν μας επιτρέπουν την αλληλεία ούτε στα παράλια, 300 μέτρα από τα παράλια. Υπάρχει ο διάβλος των πλοίων της γραμμής, προθυμιακής γραμμής. Ουσιαστικά όμως είναι και διεθνή ύδατα εκεί πέρα, δεν είναι, κύριε Σαλβάνη? Ναι, είναι και διεθνή ύδατα μετά τον Ψήλο και δεν μας επιτρέπουν να αλλιεύσουμε. Σε αυτό το σημείο, γύρω από αυτό το νησί, αλλιεύουμε και είναι τα θαλάσσια ρεύματα τα οποία κρατούν ψάρια. Υπάρχουν και διάφορες ξέρες στην περιοχή που υπάρχουν ψάρια σταματημένα. Εκεί και... Άρα είναι και βιοποριστικό. Είναι βιοποριστικό. Είναι και βιοποριστικό. Ακριβώς, για τους αλλίες. Mm-hmm. Επιπλέον όμως φοβούμαστε την οικολογική αυτή καταστροφή που μπορεί να φέρει η ύπαρξη και μίας ακόμη καλλιέργεια, ηχθειοκαλλιέργεια στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή των Ερημίτη, την περιοχή του Καπαρέλι, που μαζί με την περιοχή του Ερημίτη, με τις τρεις λίμνες κλπ, αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα στην περιοχή, που στο Φάρο αναπαράγονται και διαμένουν πολλά πουλιά της Χλωρίδος και της Πανίδος, και ως εκ τούτου θα είναι ολέθριο για τις παρθένες παραλίες η ύπαρξη ηχθειοκαλλιέργειας. Τα θαλάσσια ρεύματα θα οδηγούν στις παραλίες τα λίμματα, τα απόβλητα των ψαριών και λοιπά, τα περιττώματα, και γι' αυτό τον λόγο αντιδρούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Σαρακινός τι εννοείται όταν λέτε οικολογική καταστροφή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, και παράλληλα να σας πω ότι ο Δημήτρης Φαναριώτης επικοινώνησε με το ΣΤΑΡ, το συνεργάτης ούτως ή άλλως του σταθμού, και λέει ότι οι οικολογικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα τάζονται ενάντιες στην δημιουργία τέτοιου είδους μονάδων. Λοιπόν, κύριε Σαρακινέ, πείτε μας, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα οικολογικό? Έχει να κάνει με την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών, με τι ακριβώς? Βασικά θα ήθελα πολύ γρήγορα να σταθώ σε κάτι. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε Καπαρέλι. Το Καπαρέλι λοιπόν για μας και για την Κέρκυρα είναι ένα μνημείο, είναι ένα ιστορικό μνημείο. Το Καπαρέλι λοιπόν, εκτός από μία βραχονισίδα, εκτός από τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Αλβάνος όσον αφορά την σημασία που έχει για την περιοχή σαν ηχθειομάνα, είναι οι πάγκοι και οι ξέρες εκεί πέρα, είναι σημείο αναπαραγωγής του περισσότερου αλλιεύματος της περιοχής, που πολύ σωστά το ανέφερε ο κύριος Αλβάνος. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι το Καπαρέλι είναι ένας από τους τρεις πρώτους φάρους οι οποίοι στήθηκαν στην Ελλάδα. Στο Καπαρέλι στήθηκε λοιπόν από τους Βρετανούς το 1828, πριν ακόμα την ένωση των Ετανήσεων με την Ελλάδα, στήθηκε εκεί ο πρώτος φάρος. Στη συνέχεια αυτός ο φάρος το 1872 έγινε πέτρινος, χτίστηκε με τη μορφή την οποία έχει σήμερα, καθώς επίσης, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να αναδεικνύεται πάνω στο πνεύμα που λέμε ότι τουριστική ανάπτυξη είναι και πολιτισμός, είναι και ανάδειξη μνημείων, συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θέλουμε να έχουμε σαν Κέρκυρα και σαν ομός. Και αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τι κάνουμε εμείς? Τα υποβαθμίζουμε εγκαθιστώντας κλωβούς. Όσοι έχουν ταξιδέψει προς Ιγουμενίσσα και μπαίνοντας στο λιμάνι της Ιγουμενίσσας, εκεί είναι βέβαια ένα εμπορικό λιμάνι. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή η οποία
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει... Για να μην αναφερθούμε σε ιστορικά στοιχεία όσον αφορά το Καπαρέλι, είναι γνωστά όλα αυτά. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν να πω σε αυτό που με ρώτησε για τον περιβαλλοντικό. Να πω και κάτι άλλο, ότι μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα το πει ο κύριος Γαρνέλης. Κανένας, ούτε ο κύριος Αλβάνος, δεν ξέρω αν θα το πείτε εσείς. Μιλάμε τώρα τουριστικές περιοχές, έτσι. Ναι, μα έχει, και από ό,τι γνωρίζω, έχουν ενδιαφερθεί και κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι, Βρετανοί και όχι μόνο, οι οποίοι αντιτίθονται σε αυτό που πάει να γίνει εκεί στο Καπαρέλι, έτσι δεν είναι. Μα σε αυτή την παράμετρο που το βάζετε πολύ σωστά, κύριε Κύρο, τι έχουμε εδώ λοιπόν. Έχουμε μια περιοχή η οποία η όλη της ανάπτυξη έχει στηριχθεί και στηρίζεται και το μέλλον της στηρίζεται πάνω στον τουρισμό, ένα κομμάτι της Κέρκυρας το οποίο παραδοσιακά κρατάει τους πιο υψηλής εισοδηματικής στάθμης τουρίστες που όλοι ευαγγελίζονται και προσπαθούν με τη μία ή την άλλη προσπάθεια να προσελκύσουν στο νησί. Εκεί λοιπόν παράλληλα με αυτούς οι οποίοι έρχονται σαν επισκέπτες γίνονται και επενδύσεις. Επενδύσεις από ίδιους επισκέπτες οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο, τους αρέσει η φυσιογνωμία και το περιβάλλον και έρχονται και κάνουν σπίτια τα οποία είναι χαμηλού προφίλ όσον αφορά την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση και η κατεύθυνση η οποία δίνουν σε όλα τα σπίτια σαν ορίζοντα, σαν θέα των επενδύσεών τους είναι ο Ερημίτης και το Καπαρέλι. Το λοιπόν στο συγκεκριμένο αυτό σημείο που αποτελεί την πέτρα στο δαχτυλίδι αυτής της όμορφης περιοχής, εμείς πάμε και εγκαθιστούμε μία μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία θα έχει οπτική επιβάρυνση, θα έχει περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, το βράδυ τα φώτα αυτά τα οποία επιβάλλονται να έχουν για τα ψάρια θα κάνουν ρήπο και αυτά στον ορίζοντα τον οποίο βλέπουμε προς τη θάλασσα. Και κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω. Υπάρχει ήδη στην περιοχή η υφιστάμενη μονάδα με τις όποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι εξόφθαλμα εμφανείς και που έχουν στην περιοχή. Υπάρχουν λοιπόν ακριβώς απέναντι στην Αλβανία ήδη διαμορφωμένες δύο μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Και εμείς επιβαρύνουμε αυτό το κανάλι με ακόμα μία μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε ένα ήδη επιβαρυμένο μέρος. Ειλικρινά δεν υπάρχει για μένα καμία δικαιολογία, κανένας λόγος που να δικαιολογεί μία τέτοια κίνηση η οποία ουσιαστικά βάζει μία ολόκληρη περιοχή και τους κατοίκους της και την ανάπτυξή της στη μία πλευρά της ζυγαριάς και τις ανάγκες ενός επιχειρηματία να έχει συμπληρωματική παραγωγή στην ήδη υπάρχουσα παραγωγή και η μπαλάντζα γυρίζει υπέρ του επιχειρηματία αντί τα ένα λεπτό. Επειδή αναφερόμαστε στον επιχειρηματία και η εκπομπή μας είναι ζωντανή, οποιαδήποτε στιγμή θέλει μπορεί να παρέμβει τηλεφωνικά. Να ακούσουμε και την άλλη άποψη, γιατί αυτή είναι η άποψη που εκφράζουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκπροσωπώντας και τους κατοίκους της περιοχής. Υπάρχει και η άλλη άποψη που προφανώς θα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και θα παραθέσει τα δικά της ζητήματα. Επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Προκόπης. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε ζωντανά, μπορούμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, αν θέλει να παρέμβει και να μας πει την άποψή του. Προκόπη. Ναι, είναι όλα πολύ σωστά όλα αυτά που λένε. Να ρωτήσω κάτι πριν περάσει να τοποθετηθεί και ο κύριος Γαρνέλης. Εκεί στο ιχθυοτροφείο που βρίσκεται ήδη τώρα, έχει πρωτόκολλο? Ναι, στο ιχθυοτροφείο το οποίο βρίσκεται έχει δύο πρωτόκολλα, ναι. Οριστικά. Αυτά έχουν υλοποιηθεί? Κανένα πρωτόκολλο του 2000. Κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Των αυθαιρέτων. Τελευταίο Δήμος, καταπάτησε για αλλού. Ο Δήμος με την 16385 απόφαση. Από πότε είναι? 17-8 του 2011 ο Δήμος της Κέρκυρας πήρε μια απόφαση στην οποία... Αυτή είναι η τελευταία. Η τελευταία. Η πρώτη απόφαση ήταν το 89 παλιά. Το 89. Το πρώτο πρωτόκολλο. Το 89. Φτάσαμε στη δεύτερη. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Και έχει γίνει τίποτα? Δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ναι, με την τελευταία απόφαση του Αυγούστου είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτή την απόφαση, να υλοποιήσει αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση, ναι, πρέπει να κατεδαφίσει αυτά τα...
Ναι, εντάξει, θα τα κατεδαφίσει, αλλά από σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, από σήμερα οριοθετήθηκαν εκεί στο Καπαρέλι τα σημεία. Έτσι, ναι, δεν είναι. Όχι, για, μιλάμε τώρα για το ναι, ναι, όχι, ναι, θέλω ναι, να, ναι, απλώς ναι, το βάζω έτσι. Ναι, υπάρχει όμως εδώ, θέλω να... Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρνέλη, μισό λεπτά, και να ακούσουμε και τον κύριο Καρνέλη σε μια πρώτη τοποθέτησή του. Και μετά να κάνετε, κύριε Σαρακινέ, την όποια παρέμβαση θέλετε. Κύριε Καρνέλη. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω το εξής όσον αφορά την ιστορική αδρομή, την ξεκίνησε ο κύριος Αλβάνος, είπε κάποια στοιχεία ο Κώστας Σαρακινός. Σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση, για να μην είμαστε σχεδόν σε αρνητική σε τίποτα στην Κέρκυρα, σε όλα τα πάντα αρνητική στην Κέρκυρα, γιατί θα ακουστεί και η άλλη άποψη, γιατί αρνητικό και σε αυτό, αρνητική και σε αυτό, αρνητική και σε αυτό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί το επισημαίνω, γιατί να σας πω και κάτι, γιατί όχι σε όλα. Θα πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά κάποια στιγμή και να πάρουν και κάποια πράγματα, κάποιες αποφάσεις, κάποιοι άλλοι πιο πάνω από εμάς αυτό που κάνουμε. Ο άνθρωπος καλά κάνει και κάνει την επένδυσή του όπου την κάνει, αλλά όχι όμως στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί αντιδρούν κάποιοι κάτοικοι, να μου πείτε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, ρωτήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Πρώτο κύριο. Που πάντα κάτι, οτιδήποτε γίνει σε αυτή την έρημη την Κέρκυρα, έχει κάτι σαν μια χαβούζα. Είτε αυτό λέγεται χιτή, είτε λέγεται ηχθοκαλλιέργειες, είτε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση, ποτέ δεν ρωτούνται οι τοπικοί τα μέρη. Που θα πει ότι αυτό δεν έχει συνταχθεί μια χωροταξική μελέτη για το πού θα μπουν οι κάθε χρήσεις. Θεωρώ ότι εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, μας ενοχλεί αυτό το πράγμα, όπως ενοχλούν και κάποιες άλλες περιοχές, κάποια άλλα πράγματα. Όσον αφορά την... Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά σε αυτό που αναφέρατε πριν ως παραδείγματα και έχει να κάνει με το δημόσιο και το έχει να κάνει με έναν ιδιώτη. Ναι. Κατασκευή, χιτά, έχει να κάνει με το κράτος. Εδώ όμως μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση. Και εδώ η ιδιωτική επένδυση έχει δοθεί άδεια από 8 διαφορετικά υπουργεία. Τι έχει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Έχει δοθεί άδεια. Βεβαίως. Βεβαίως. Και έχουν εγκριθεί και περιβαλλοντικοί όροι. Αυτοί που δίνουν τις άδειες και χωρίς να ρωτήσουν κάποια τοπική κοινωνία το αν συμφωνεί ή όχι με τα λεγόμενα που ανάπτυξαν προηγούμενα ο Κώστας ο Σαραγινός και ο Κώστας ο Σαλβάνος, όσον αφορά την περιοχή μας που ποτέ δεν λήφθηκε υπόψη, είναι μια περιοχή που έχει μια ανάπτυξη αλφα τουριστική. Από αυτό ζούμε. Έτσι. Υπήρχαν οι αλλιείς οι οποίοι σταμάτησαν να αλλιεύουν στην περιοχή. Ή θα σταματήσουν ακόμη να μην υπάρχουν καθόλου αλλιείς αεραστέχνες που έκαναν αυτή τη δουλειά τους και ζούσαν από αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχουν μπει υπογραφές. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουν μπει υπογραφές. Οι υπογραφές έχουν μπει. Έχουν μπει υπογραφές. Οπότε ο άνθρωπος αυτός που κάνει αυτή την επένδυση ξεκινάει. Εσείς μπορείτε τώρα με όποιες αντιδράσεις κάνετε. Μπορείτε να... Καταρχήν, ο κύριος Αποστολόπουλος, κύριε Σαρακινέ, από ό,τι γνωρίζω, είναι ενήμερος του θέματος. Ο Γενικός Γραμματέας. Είναι ενήμερος. Έχει βάλει όμως την υπογραφή του. Συγγνώμη τώρα, γιατί τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Για να βάζει ο κύριος Αποστολόπουλος την υπογραφή του και να υπάρχουν άλλες 8 υπογραφές, όπως είπε ο κύριος Γαρνέλης, προφανώς και είναι όλα νόμιμα, είναι σύντομα. Μετά όσα προβλέπει η νομοθεσία, δεν ξέρω αν αντιδρούν οικολογικές οργανώσεις και αν εσείς εντοπίζετε κάποια άλλα προβλήματα. Φαντάζομαι ότι θα μας τα πείτε. Αλλά για να υπάρχουν αυτές οι 8 υπογραφές, δεν μπορεί να έχουν παρανομήσει τόσοι άνθρωποι. Ναι, είναι σημαντικό να ξέρουμε δύο πράγματα που αφορούν την ιστορία και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε. Θα το πάρουμε λοιπόν από πέρσι, όταν παραμονές λήξης του 2010 και λήξης της ηττίας του τότε διορισμένου περιφερειάρχη κυρίου Γιωργαλίδη, πάρθηκε τις 27 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Και παρά τις αντιδράσεις. Και παρά τις αντιδράσεις, πάρθηκε αυτή η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ουσιαστικά και η παράταση της μίσθωσης της περιοχής εκεί, του Καπαρελιού, που είναι, παρεμπιπτόντως έτσι, μία μικρή παρενθεσούλα, είναι 25 στρέμματα, το μίσθωμα είναι 160 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το σύνολο το οποίο θα πληρώνεται σαν μίσθωμα ετησίως είναι 4.000 ευρώ, έτσι. Αυτά είναι τα έσοδα τα οποία θα έχει η Κέρκυρα από τη συγκεκριμένη επένδυση. Γιατί παρεμπιπτόντως, έτσι αναφορικά, δεν θέσεις εργασίες από ό,τι γνωρίζω στην περιοχή μία δίνει. Και τέλος πάντων, να δούμε και τα δεσταθμιστικά ωφέλη τα οποία θα έχει η περιοχή από μια τέτοια επένδυση. Στη συνέχεια όμως, για να μην ξεφύγω από το θέμα.
Μετά λοιπόν την παράταση την οποία έδωσε στην συγκεκριμένη μονάδα και καθώς επίσης και με άλλη αποφασή του την ίδια περίοδο χρονικά με διαφορά 2 ή 3 ημερών έδωσε και επέκταση στην υφιστάμενη μονάδα που υπήρχε στη θέση βαθύ διπλασιάζοντας το τονάζ από 150 τόνους σε 300, 2 αποφάσεις δηλαδή μέσα σε 5 μέρες. Εμείς λοιπόν προσφύγαμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στον κύριο Αποστολόπουλο με επιχειρήματα κατά της απόφασης Γεωργαλίδη. Τότε λοιπόν ο κύριος Αποστολόπουλος, βλέποντας την ένστασή μας, έκανε δεκτά τα αιτήματά μας και ήρε την απόφαση Γεωργαλίδη, ένεκα του ότι ήταν πολιτικός προϊστάμενος και ήταν αρμόδια αρχή η οποία μπορούσε να άρει αυτή την απόφαση. Μετά πήρε κάποιο χρόνο όπου θεωρήσαμε ότι είχαμε πετύχει κάτι όσον αφορά το να σταματήσουμε το συγκεκριμένο επιχειρηματία να εγκατασταθεί εκεί και κάπου μέσα στο Μάη έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων με υπουργό τον κύριο Διαμαντίδη, όπου από εκεί, γνωρίζοντες στην Αθήνα βέβαια τα καλύτερα το πώς πρέπει εμείς εδώ πέρα να χειριζόμαστε τα δικά μας θέματα, ήρουν την απόφαση Αποστολόπουλο και εγκρίνουν ουσιαστικά την εγκατάσταση, τη μετεγκατάσταση καθώς λέει, γιατί εδώ είναι και άλλο θέμα, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, τη μετεγκατάσταση της ηχθειοκαλλιέργειας της συγκεκριμένης από το Νόρμο Μπούκαρη στο Καπαρέλι. Την άδεια λοιπόν την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης ο Αποστολόπουλος μετά από απόφαση του Υπουργείου ήταν υποχρεωμένος να την υπογράψει. Ναι. Διότι το όργανο το οποίο πήρε τη θετική απόφαση για αυτή τη μετεγκατάσταση ήταν ανώτερο από αυτόν. Αυτά είναι γνωστά και τέλος πάντων έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Ωστόσο όμως όλο αυτό το διάστημα ο Διαμαντίδης, ο πρώην Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, σε συγκέντρωση όπου παρευρέθηκε στο Φαλιράκι και καλυτό τον τηλεοπτικά προς τα αυτούς σας, με διαβεβαίωσε δημόσια ότι αυτό το οποίο, το δικαίωμα αυτό το οποίο δίνει στη συγκεκριμένη εταιρεία ηχθειοκαλλιεργειών είναι καθαρά και μόνο για να μην χάσει το δικαίωμά τους, το δικαίωμά της όσον αφορά την άδεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν ένα τέχνασμα όπου με διαβεβαίωνε ότι δεν θα εγκατασταθεί ποτέ στο Καπαρέλι. Απλώς και μόνο για να μην χάσει την άδειά του, επειδή λοιπόν σύντομα το Υπουργείο του θα χωροθετούσε. Και εσείς. Επαναπαυθήκαμε. Επαναπαυθήκαμε. Εντάξει, δέσμευση υπουργού πήραν έτσι. Δεν είναι του το είπε κάποιο παράγοντα άλλο υπουργείο. Παράλληλα λοιπόν, και ο κύριος Γεωργαλίδης αμέσως μετά την προσφυγή μας διέριχνε τα ημάτια του στα κανάλια, λέγοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να εγκατασταθεί εκεί πέρα. Καθώς επίσης και ο ίδιος ο επιχειρηματίας διαβεβαίωνε πάντες ότι δεν θα εγκατασταθεί εκεί. Δεν είναι στις προθέσεις του να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλα αυτά όμως είδατε. Όμως αποδείχθηκε ότι κανείς από αυτούς τους συγκεκριμένους δεν ήταν ακόλουθος των λόγων του. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τελικά πώς φτάσαμε από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού, όπως μας λέτε, στο σήμερα και γιατί επαναπαυθήκατε και δεν εκφράσατε με κάποιους άλλους τρόπους τη διαμαρτυρία σας και να παρουσιάσετε και τους λόγους που διαμαρτύρεστε. Και έτσι φτάσαμε τώρα στο να ξεκινάει ένας άνθρωπος μια επένδυση. Ακριβώς. Όπου θα πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολη η οικονομική συγκυρία, γιατί θα πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά. Ο άνθρωπος επενδύει, καλός ή κακός. Κάποιοι υπέγραψαν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε αν είναι καλός ή κακός. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να έχουν τεθεί νωρίτερα υπόψη των αρμοδίων και να έχουν δοθεί ήδη κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σαλβάνος, ο κύριος Αρακινός και ο κύριος Γαρνέλης Μένοπη. Εντάξει, οι κάτοικοι φορείς εκεί της περιοχής έχουν εκφράσει την αντίδρασή τους, διαφωνούν με αυτό που πάει να γίνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα στο τέλος, διότι από ό,τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει αυτή την επένδυση εκεί έχει ήδη
οριοθετήσει. Έχει οριοθετήσει γιατί έχει πάρει υπογραφές, Προκόπη μου. Κάποιοι έχουν υπογράψει. Εγώ δεν καταλαβαίνω, πώς οι φορείς και οι κάτοικοι θα μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Έτσι. Σε ποιον το απευθύνεις από τους τρεις κυρίους που είναι και από στους τρεις απευθύνω αυτό το ερώτημα. Πώς, γιατί δεν είναι να πούμε ότι είναι στο παραπέντε, είναι στο και 20. Έτσι. Κύριε έχει Γαρνέλη, αποφάσεις, έχουν υπογράψει. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαρνέλη. Κύριε Γαρνέλη. Κινητοποιήσεις θέλετε να πείτε. Αφού υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν υπογραφές. Με την ίδια ευκολία που υπέγραψαν κάποιοι σε κάποια γραφεία, με την ίδια ευκολία και οι κάτοικες περιοχής δεν αποδέχονται κάποια πράγματα. Όμορφα και ωραία. Ναι, εντάξει. Δηλαδή θα προβείτε σε κινητοποίησεις. Δηλαδή τι θα κάνετε με τις κινητοποίησεις. Πιστεύετε εδώ πέρα κακά τα ψέματα, κύριε Γαρνέλη. Εδώ η κυβέρνηση, η τωρινή, αλλά έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, όχι μόνο για αυτό το πράγμα, έτσι, για πολλά πράγματα και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Πιστεύετε εσείς ότι θα, με τις κινητοποιήσεις αυτές που ενδεχομένως να είναι πολύ δυναμικές, να αντιστρέψετε την κατάσταση. Γιατί αφήσατε τόσο πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα εκ μέρους σας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει και πιστεύετε ότι αν θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις ότι όλα θα πάνε καλά. Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ αυτό προσπαθώ να σας μεταφέρω. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας είπα και πάλι ότι ο επιχειρηματίας έχει ξεκινήσει να κάνει αυτό που έχει κάνει στην περιοχή. Ο άνθρωπος καλός. Και καλά έκανε. Καλά έκανε. Είναι δικιά του επιχείρηση, ό,τι θέλει κάνει. Αλλά σας λέω και πάλι, εμείς εφησυχαστήκαμε σε κάποιες αποφάσεις κάποιων ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων, κύριε Γαρνέλη. Των συνήθων υπόπτων. Δηλαδή. Πολιτική. Τι να κάνουμε πολιτική. Εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Σε ποιους αναφέρεστε. Εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι η θέση απάνω σε αυτό και στο όχι της συγκεκριμένης τοποθέτησης εκεί, της συγκεκριμένης μονάδας, ήταν οι δύο βουλευτές, η κυρία Κερέκου και ο κύριος Χαραλάμπους. Θέση δεν έχει πάρει επίσημα ο κύριος Δένδιας. Οι δύο λοιπόν, η κυρία Κερέκου και ο κύριος Χαραλάμπους. Δεν το θέτω πολιτικά. Και καλά κάνετε. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι οι δύο βουλευτές που ήταν εκεί, η κυρία Κερέκου και ο κύριος Χαραλάμπους, υποστηρίζουν την άποψή σας και λένε όχι. Πήραν τουλάχιστον θέση σε αυτό. Πήραν θέση. Πήραν θέση σε εσάς. Από εκεί και πέρα έκαναν κάποιες κινήσεις. Έχουν προηγηθεί κάποιες προηγούμενες εκδηλώσεις της περιοχής που έχει να κάνει σχέση με διαμαρτυρία. Ναι, κάποιες κινήσεις από εκεί και πέρα έγιναν. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από εμάς. Προσβάλαμε κάποιες αποφάσεις. Από εσάς, από τους πολιτικούς έχουν κάποιο ψηφίσματα. Για να πω κάτι. Ναι. Ο μόνος ουσιαστικά πολιτικός φορέας που έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του. Και θα πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω δει άλλους να έχουν εκδώσει ανακοινώσεις, να έχουν πάει, να έχουν συζητήσει. Εγώ μονάχα την Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ έχω δει. Υπάρχει όμως και η θέση του κ. Χαραλάμπους, όπως μας τη μεταφέρουν, και η θέση της κυρίας Γκερέκου. Σεβαστό. Άρα, από εδώ και μπρος λοιπόν. Τι γίνεται, κύριε Γαρνέλη, εσείς λέτε κινητοποιήστε, όλη η Ελλάδα είναι στο πόδι. Μισή απεργούν, δεν λειτουργεί τίποτα. Θα και όπως βλέπετε, η κυβέρνηση συνεχίζει το εντός εισαγωγικών θεάρεστο έργο της. Ποιος πιστεύετε ότι θα ευαισθητοποιηθεί για να ασχοληθεί με το πρόβλημά σας, όχι να σας το λύσει. Με τις ηχθειοκαλλιέργειες εκεί στο Καπαρέλι. Κοιτάξτε, εμείς την Κυριακή έχουμε ξεκινήσει, θα κάνουμε μια συνάντηση, μια λαϊκή συνέλευση στην περιοχή που έχει να κάνει σχέση με κάλεσμα όλων των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, του ευρύτερου παλιού Δήμου Κασοπαίων, Σινιάς, Κασιόπη, Γυμάρη, Νησάκη. Και από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή πόρτα σε οποιοδήποτε διαφωνεί με τις ηχθειοκαλλιέργειες στην Κέρκυρα. Είτε αυτοί είναι φορείς, είτε είναι οικολογικές οργανώσεις οι οποίες. Κύριε Γαρνέλη, πάντα... συγγνώμη, για όλες αυτές τις κινητοποίησεις, ο Δήμαρχος είναι ενημερός. Ο Περιφερειάρχης είναι ενημερός. Αύριο τα πρωί... κόμματα είναι. Ακούστε με λίγο, κύριε Κύρο. Αύριο το πρωί έχει υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο της δράσης αυτής, η οποία αύριο το πρωί θα είναι σε όλες τις υπηρεσίες της Κέρκυρας. Θα ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τουρισμό, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον τουρισμό στην Κέρκυρα. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις σε εφημερίδες. Από το απόψινό, την απόψινή εκπομπή, τη δικιά σας, καλούμε τον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τους φορείς της περιοχής του παλιού Δήμου Κασοπαίων.
Είναι ένα ξεκίνημα αυτό. Στο προηγούμενο. Και όπου βγει δηλαδή. Και όπου βγει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι πραγματικά όπου βγει. Κύριε Σάκη, ναι. Ναι. Θα ξεκινήσω από το. Είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι για άλλους, όχι για εμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πανεύκολο να περιφρουρήσουμε και να προστατεύσουμε την περιοχή μας από μια τέτοια κίνηση η οποία την υποβαθμίζει και την κάνει ουσιαστικά δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα λοιπόν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε αύριο να δώσουμε εξήγηση στα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δύσκολο θα είναι να εγκατασταθούν οι κλοβοί γιατί εκεί είναι η ουσία δεν και να λειτουργήσει η μονάδα. Δεν έχουν εγκατασταθεί. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να συμβεί, σας το εγγυούμαστε. Τι είναι δηλαδή, εγκλωβίσετε. Βεβαίως, έχουμε παραδείγματα λοιπόν. Καταρχήν αυτό που μας κάνει εμάς αισιόδοξους και δεν θεωρούμε ότι είμαστε, παρότι νομίζω ότι είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, θεωρούμε ότι δεν είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Αυτό που μας κάνει αισιόδοξους λοιπόν είναι ο τρόπος όπου στον πόρο η τοπική κοινωνία με συνεργασία με το Δήμο. Πού είπατε? Στον πόρο. Στον γνωστό νησάκι. Εμείς εδώ είμαστε στην Κέρκυρα. Του Αργοσαρονικού λοιπόν. Και ξέρετε από διεκδίκηση εδώ στην Κέρκυρα. Άλλο πόρο, άλλο πόρο. Ωραία. Το λοιπόν. Δεν ξέρω μέχρι τώρα τι εικόνα έχετε από διεκδικήσει, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη Λευκήμη αυτά τα οποία έγιναν δεν είναι κάτι τα οποία κάνουν υπερήφανους τους ταγούς της κερκυραϊκής κοινωνίας. Το έργο τελείωσε όμως στη Λευκήμη, κύριε Σάκη. Ναι. Εμείς θα το προχωρήσουμε όμως. Το έργο τελείωσε δοκιμάσουμε... στη Λευκήμη παρά τις έντονες αντιδράσεις των λοιπόν, κατοίκων εκεί. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να δοκιμάσουμε την τύχη μας προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά παράλληλα όμως, παράλληλα δεν θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτο και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλη η σύσσωμη πολιτική ηγεσία του τόπου μας λέει off the record ότι είναι στο πλάι μας. Θα πρέπει λοιπόν να τους καλέσουμε εμπράκτως και εφθαρσώς και στα ίσια να βγούνε και να πάρουν θέση, ξεκάθαρη. Και επειδή λοιπόν αυτή η υπόθεση της οποιασδήποτε ένστασης δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο εμάς εδώ πέρα σαν τοπική κοινωνία αλλά αφορά το σύνολο του νησιού, θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε από αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και τους έχουμε δώσει τη δύναμη αυτή της εξουσίας με την ψήφα μας, εμπράκτως να δείξουν λοιπόν ότι νοιάζονται για τον τόπο και νοιάζονται για την ευημερία του και για τις καλύτερες μέρες που περιμένουμε όλοι να έρθουν. Αν λοιπόν θελήσουν να είναι υπέρ της ιχθυοκαλλιέργειας, να το δηλώσουν ούτως ώστε να ξέρουμε κι εμείς ότι πλέον το νησί δεν έχει τουριστική κατεύθυνση, αλλά έχει κατεύθυνση βιομηχανική ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να πάρουμε. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα το δώσουν όμως, θα το δώσουν στην κερκυραϊκή κοινωνία για να τους κρίνει και αύριο όταν θα διεκδικήσουν ξανά την ψήφο. Κύριε Σαλβάνη, ξεκινάτε κινητοποίησεις λοιπόν, το είπε και ο κύριος Γαρνέλης, το είπε και ο κύριος Αρακινός, με πιο έντονο ίσως τρόπο, πιο μαχητικά. Ξεκινάτε αύριο το πρωί. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Καταρχάς είμαστε αποφασισμένοι να μην γίνει αυτή η εγκατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας. Είμαστε αποφασισμένοι να γίνει της κερατέας στο Καπαρέλι. Δεν θα ανεχτούμε αυτή την ιχθυοκαλλιέργεια στην περιοχή μας που επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο μια παράνομη μεθόδευση που έχει ξεκινήσει από το έτος 2001 όταν εχολογήθηκε η αρχική άδεια μίσθωσης. Αυτή είναι δική σας άποψη. Εμείς θα διευκρινίσουμε ότι δεν την υιοθετούμε. Ναι, βεβαίως. Είστε εδώ για να την πείτε, αλλά βεβαίως, δεν υιοθετούμε την άποψη. Με χορηγηθήσα άδεια με υφιστάμενες δύο αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας του 1994 και του 2000 περί ανακλήσεως χορήγησης αδειών σε Λαβράκι και Τσιπούρα. Με τη μεθόδευση αυτή που έχει γίνει, με αρνητικές αποφάσεις του Δήμου Κασιοπαίων το 2006 επί της αδικής. Τι μου λέτε τώρα όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Από το 2001 είπατε, έτσι? Από το 2001. Σε τώρα, εμάς, τώρα ξέρετε τι έτος έχουμε, 2012. Σε εμάς ετέθη το και θέμα. Και κανονικά λειτουργούσε η μονάδα αυτή? Δεν λειτουργούσε η μονάδα. Ουδέποτε λειτουργήσε μονάδα, ούτε με την κατάσταση είναι αυτή η μονάδα. Η αρχική ήταν στη θέση Μπούκαρη. Ναι. Το Κορισίον, αλλά μονάδα δεν υπήρχε.
Ναι. Απλώς επήρε την άδεια, ναι, χωρίς ουδέποτε να εγκατασταθεί. Ναι. Πότε έγινε αυτό? Αυτό το πήρε το 2001. Ναι, και τώρα τι έχουμε εγώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε 2012. Μάλιστα. Η εγγράφη στα χαρτιά με την κατάσταση για να τύχει των ευνοϊκών όρων της παλιάς ήδη νομοθεσίας. Από το 2001. Από το 2001. Μάλιστα. Έτσι, για να τα λέμε, για να τα θυμόμαστε. Στο Δήμο Κασιοπέων εστράφει το 2006. Για να κάνει με την κατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας από την Μπούκαρη που δεν υπήρχε ποτέ στο Καπαρέλι. Μάλιστα. Για να έχει δύο ιχθυοκαλλιέργειες κοντά ο επιχειρηματίας για να μας τακτοποιήσει και να μας αποτελειώσει σαν περιοχή. Συγγνώμη, τουριστική. Ο επιχειρηματίας έκανε αυτό που νόμιζε. Που νόμιζε. Βεβαίως. Επένδυση. Όμως και εμείς. Επένδυση έκανε. Αυτό που έκανε, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν είναι παράνομο. Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο. Έτσι. Δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο. Για να λέμε τα πράγματα. Οι αποφάσεις είναι παράνομες. Άλλο και αυτό. Ο ανθρώπος μεθόδευσής τους. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και το σημείο το οποίο επιλέγει. Εντάξει, αυτό επαναλαμβάνω για να μην έχουμε προβλήματα, είναι η δική σας άποψη. Ναι. Βεβαίως. Επανέρχομαι για να σας πω ότι ο Δήμος Κασιοπέων το 2006 γνωμοδότησε και φορείς αρνητικά. Το 2007 στην προέγκριση χωροθέτησης αρνητικά ο Δήμος και όλοι οι φορείς. Επί της ΜΠΕ, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το 2008, πάλι αρνητικά. Ναι. 7-12 του 2008, ο Δήμος, σε λαϊκή συνέλευση στην Ελεουργία, στο ΚΑΠΗ, εκεί που θα γίνει και την Κυριακή συνέλευση, παρόντων και των προαναφερθέντων βουλευτών κλπ, πάλι αρνητικά και είπε όχι στις ιχθυοκαλλιέργειες. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, το 2009, με τη 14 Τετάρτου, γνωμοδότησε αρνητικά, βεβαίως, εκ των υστέρων επί της ΜΠΕ. Τέλος, και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων, με την απόφαση 131-12 του 2011, γνωμοδότησε ότι η περιοχή ευρύτερη Ερημίτη και Νήσου Περιστερών ή Καπαρέλη είναι μια περιοχή φυσικού σπάνιου κάλους και πρέπει να προστατευτεί. Λοιπόν, τι κάνετε από αύριο, εγώ θέλω να μου πείτε. Αυτό είναι πολύ καλό το μας κάνετε ένα flashback για να δούμε τι έχει γίνει, για να ενημερωθεί και ο κόσμος και να καταλάβει για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε. Εγώ γι' αυτό το έκανα. Από εδώ και μπρος τι κάνετε τώρα, λοιπόν. Από αύριο σας βλέπω αποφασισμένους και τους τρεις. Το είπατε με όλους τους τόνους το δώσατε. Βεβαίως. Να καταλάβουμε ότι ξεκινάμε και θα προχωρήσουμε. Ξεκινάτε πώς, πού και πότε. Καταρχάς θα προσβάλλουμε. Αύριο ενημερώνουμε φορείς για τις κινητοποιήσεις μας. Την Κυριακή συγκαλούμε λαϊκή συνέλευση σε κεντρική περιοχή του Δήμου μας, στην Ελεουργία, τις 11 η ώρα, όπου από εκεί θα πάρουμε ουσιαστικά την έγκριση και την δύναμη από την τοπική κοινωνία για να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις οι οποίες θα έχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση λοιπόν θα είναι στην περιοχή μας, στο σπίτι μας, όπου θα το υπερασπιστούμε, και η δεύτερη κατεύθυνση θα είναι όσον αφορά τα νομικά και τα πολιτικά θέματα, τα οποία θα τα χειριστούν αυτοί οι οποίοι θα είναι στο πλάι μας και θα αποτελέσουν τη νομική και την ομάδα την οποία θα υπερασπιστεί το εύλογα δίκαιο αίτημά μας. Να μην εγκατασταθεί μονάδα ιχθυοκαλλιέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ιχθυοκαλλιεργειών γενικά και χωρίς διακρίσεις. Εμείς λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μία μορφή επιχειρήσεων οι οποίες μπορεί να δώσουν εισόδημα, συνάλλαγμα, εξαγωγές για τη χώρα μας, αλλά να τοποθετηθούν στη σωστή περιοχή. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θα τοποθετούσατε την τουαλέτα σας στο σαλόνι σας. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εμείς δεν θέλουμε τις ιχθυοκαλλιέργειες σε μία περιοχή η οποία έχει απαράμιλο φυσικό, πολιτιστικό κάλος και είναι η είσοδος του Ιωνίου από την Ανδριατική. Το πρώτο πράγμα που θα βλέπουμε, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο περίφημος θαλάσσιος τουρισμός που όλοι περιμένουν να έρθει να δώσει πνοή στα παράλια μας, το πρώτο πράγμα που θα αντικρίζει μπαίνοντας στο Ιόνιο θα είναι μία μονάδα ηχθειοκαλλιέργειας σε ένα νησί το οποίο έχει ιστορική αξία. Εντάξει, τώρα θα σας πω κάτι όμως, γιατί το νησί έχει ιστορική αξία, αλλά τόσα χρόνια δεν την αναδείξαμε την ιστορική αξία. Μας έπιασε ο πόνος τώρα και δεν μιλώ για εσάς. Μισό λεπτάκι. Εσείς μπορεί να το έχετε καταγράψει.
σε βιβλία, σε ημερολόγια, σε ό,τι και αν έχετε κάνει, σε εκδηλώσεις της περιοχής σας. Πείτε μου τώρα όμως, πού αναφέρεται το Καπαρέλι, σε ένα τουριστικό οδηγό, σε αυτά τα φυλάδια που δίνουμε στο εξωτερικό σε εκθέσεις, πού? Δεν ξέρω αν εννοείται από την τοπική, από τους τοπικούς φορείς να αναφέρεται. Από τους τοπικούς φορείς αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στους συλλόγους σας. Θα σας αναφέρω εγώ λοιπόν που αναφέρετε. Δεν αναφέρομαι στους συλλόγους σας. Θα σας αναφέρω εγώ λοιπόν που αναφέρετε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι ο Σέξπιρ αναφέρει το Καπαρέλι και εμπνεύστηκε από το Καπαρέλι. Δεν σας ρώτησα αυτό. Εγώ λέω αυτό που μου λέτε, πού το έχουμε δώσει εμείς να το διαφημίσουμε ότι υπάρχει. Εμείς, δηλαδή λοιπόν, τώρα το Καπαρέλι έρχεται στην επικαιρότητα και μαθαίνουμε στοιχεία του. Με βάζετε να πούμε σε ένα άλλο του εξαιτίας για το τι έχουμε να δείξει εμείς μέχρι τώρα. Μα δεν μιλώ για εσάς. Επαναλαμβάνω, όχι, εμείς αναφέρετε... μιλάω για εμάς. Για εμάς, ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω για εσάς. Μιλάω για το Δήμο, τους Δήμους, την περιφέρεια, τους βουλευτές. Μιλάμε για αυτή την Κέρκυρά μας, για το όλοι μαζί. Πούντο. Εγώ αμφιβάλλω. Εγώ κύριε Σαρακίνη, αμφιβάλλω να τα ξέρουν. Εσείς φυσικά είσαστε από την περιοχή της Κασιόπης. Συγγνώμη. Και τα γνωρίζετε αυτά. Εγώ αμφιβάλλω να τα ξέρουν οι φορείς, οι βουλευτές, όλα αυτά τα πράγματα. Καλό θα κάνουν να αρχίζουν να τα διαβάζουν. Η Ήρω ανέφερε προηγουμένως διότι πήρε αφορμή από την τουριστική προβολή της Κέρκυρας. Να μην γελάς Προκόπη, γιατί δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα τελικά. Έτσι είναι και θα πρέπει να τα λέμε. Προβάλλουμε την Κέρκυρα, αλλά πώς την προβάλλουμε την Κέρκυρα ουσιαστικά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος κυλάει και επειδή τώρα πήγαμε στην τουριστική προβολή, αλλά δεν πολύ καλά και έχετε κάνει πολλά για την περιοχή. Εγώ επιμένω και λέω δεν αναφερόμουν σε εσάς. Επειδή όμως το θέμα δεν είναι τουριστική προβολή, απόψε ευχαρίστω να κάνουμε μια άλλη εκπομπή που να μιλήσουμε για τον τουρισμό και για την περιοχή σας. Να γυρίσουμε λίγο στις ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί απομένουν λίγα λεπτά για να κλείσουμε και θέλω να μας δώσετε το στίγμα σας. Κύριε Γαρνέλη. Καλούμε την Κυριακή τον κόσμο σε αυτή την. Το ξεκίνημα, όπως είπε και ο Κώστας Σαρακινός, όχι των νέων κινητοποιήσεων. Ξεκινάμε την Κυριακή μία αρχή, δίνοντάς μας ο κόσμος που θα έρθει στην περιοχή το έναυσμα να ξεκινήσουμε κάποιους αγώνες νομικής μορφής και κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τους αγώνες το δεν θέλουμε στην περιοχή μέσα αυτό τις ιδιοκαλλιέργειες. Μην πάει κανένας πονηρό όμως στο αυτή, βλέποντας αυτή την τηλεοπτική εκπομπή απόψε και χρησιμοποίηση κάποια από τα λεγόμενά μας, ότι με το μένος που έχουμε δεν έχει να κάνει σχέση ούτε με δολιοφθορές ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα πάμε με την νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη στην περιοχή μας. Και το δεύτερο, ό,τι έχει να κάνει σχέση με αγώνες και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, θα είναι μορφής η οποία. Δεν θα έχουν να κάνουν σχέση με αυτά που κάποιοι μπορεί να σκέφτονται. Με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου ότι έχει ζητήσει να παρέμβει. Ναι, θα σας δώσω μισό λεπτό. Έχει ζητήσει να παρέμβει ο κύριος Αρμενιάκος για τα όσα ακούστηκαν αναφορικά με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μπάμπητο Χαραλάμπους. Για μισό λεπτό λοιπόν, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί η συνεχόμενη ροή προγράμματος, δεν μπορούμε να υπερβούμε την ώρα. Τον έχουμε τον κύριο Αρμενιάκο στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, για μισό λεπτάκι, πείτε. Απλώς κοιτάω, βλέπω την εκπομπή σας και έχει κάνει ένα λάθος ο κύριος Κύρος. Δεν ξέρω κατά πόσον το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση κτλ. Ναι. Όμως εμείς δώσαμε μάχη για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Χαραλάμπους και η παράταξη. Ζητήσαμε μάλιστα. Το είπαν οι παριστάμενοι, κύριε Δημοτικό. Ζητήσαμε μάλιστα το κείμενο που είχαμε στη διάθεσή μας όσον αφορά την περιφέρεια. Την τότε περιφέρεια του 2006, τα στοιχεία χρήζουν έρευνας από τον εισαγγελέα για την αδειοδότηση επέκτασης της συγκεκριμένης επένδυσης. Θέσαμε τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το για το 2006. Θα είναι καλά να είναι και ο κύριος Κύρος πληροφορημένος για τις ενέργειες. Ναι, εντάξει, κύριε. Μισό λεπτάκι, κύριε Αρμενιάκο. Μισό λεπτάκι. Είμαστε όλοι ίδιοι δηλαδή. Αυτό μισό λεπτάκι. Καταρχήν δεν είπε κανείς ότι είστε όλοι ίδιοι. Αναφερθήκαν οι κύριοι στους δύο βουλευτές, την κυρία Γκερέκου και τον κύριο Χαραλάμπους, οι οποίοι πήραν θέση και λένε ότι τασόμαστε υπέρ των κατοίκων της περιοχής. Και είπαμε ότι το μόνο κόμμα, όχι παράταξη Δημοτικού Συμβουλίου, το μόνο κόμμα που έχει βγάλει ανακοίνωση είναι η Νομαριακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που τοποθετήσετε, ο κύριος Αλβάνος κουνάει καταφατικά το